Χθες τελείωσε η δεύτερη παρλαμεντική συνδιάσκεψη του νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν μια τρίμερη διαδικασία. Την Παρασκευή ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς από τις αδελφές μας οργανώσεις του εξωτερικού. Ήρθαν από την νεολαία του Sinn Féin, από το Podemos, από το HDP, από την Τουρκία, από την Ιταλία. Ήταν μια πλούσια συζήτηση. Χαιρέτησε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή, ο Αλέξης Τσίπρας. Το Σάββατο ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των συνέδρων και την Κυριακή ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τρίμερης συνδιάσκεψης με την εκλογή του Κεντρικού Συμβουλίου και την ψήφιση των πολιτικών ντοκουμέντων. Εξελίξεις γραμματέας της νεολαίας μετά από μια διάσπαση που ακολούθησε την υπογραφή του Τρίτου Μνημονίου. Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ένα κομμάτι σας αποχώρησε και μάλιστα σημαντικό από ό,τι ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα λέει πως εμείς μπήκαμε μέσα από την δεύτερη πανελλαδική μας συνδιάσκεψη σε μια περίοδο ανασυγκρότησης. Προφανώς καμία διάσπαση, και δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε, δεν έχει ποτέ θετικό πρόσημο, δεν έχει ποτέ θετικό περιεχόμενο. Γι' αυτό το λόγο σίγουρα στοιχίζει το να αποχωρούν σύντροφοι και συντρόφισσες από την ενεργό πολιτική δράση, να ακολουθούν τον δρόμο της ιδιώτευσης και ούτω καθεξής. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ ανασυγκροτείται, στέκεται στα πόδια της ξανά και εμείς έχουμε ανοιχτές τις πόρτες μας σε όλους εκείνους οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η νεολαία το αποτελούν τη μοναδική προοπτική και έχουν το μοναδικό εναλλακτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή για να βγούμε από την κρίση. Ποια κατά τη γνώμη σου πρέπει να είναι η σχέση νεολαίας με το κόμμα? Πολύ περισσότερο που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον κυβερνητικό κόμμα. Η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν ανάπτεται απλά της προσωπικής μου άποψης, γιατί υπάρχει ένα σχέδιο αρχών και κανόνων λειτουργίας της οργάνωσης που ορίζει το ποια είναι η σχέση της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ με τον ΣΥΡΙΖΑ. Φυσικά, για να το συγκεκριμενοποιήσω, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οργάνωση αυτόνομη πολιτικά και οργανωτικά. Προφανώς εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο και στη συνολική αφήγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Είμαστε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως. Αλλά από εκεί και πέρα, ακριβώς επειδή η νεολαία είναι μια αυτόνομη κοινωνική κατηγορία με τα δικά της χαρακτηριστικά, τα δικά της προβλήματα, η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχει ακριβώς αυτόν τον λόγο ύπαρξη να μπορέσει να έχει εκείνο το σχέδιο και να μιλάει στη γλώσσα των απλών ανθρώπων, των απλών ανθρώπων που έρχονται αντιμέτωποι με την ανεργία, την επισφάλεια, τη μετανάστευση και όλα τα προβλήματα τα οποία περιβάλλουν την καθημερινότητά μας. Γι' αυτόν τον λόγο η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχει διακριτό χαρακτήρα και έχει αυτόνομο πολιτικό ρόλο. Όταν λέμε ότι έχει αυτονομία σε σχέση με το κόμμα, ποια είναι τα όρια της, δηλαδή θα μπορούσε να διαφωνήσει με μία άποψη της κυβέρνησης και του κόμματος προφανώς? Είναι δεδομένο ότι και αυτό φάνηκε και από τη συζήτηση η οποία πραγματοποιήθηκε στην δεύτερη πανελλαδική μας συνδιάσκεψη, ότι εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις να στηρίξουμε το κόμμα μας εκεί που πρέπει και εκεί που χρειάζεται. Θα δώσουμε τις δυνάμεις μας να στηρίξουμε και να συμβάλλουμε στο να ανοίξουμε δρόμοι στην υλοποίηση ενός προοδευτικού σχεδίου από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά από εκεί και πέρα η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση δεν έχει ούτε το ρόλο του χειροκροτητή της κυβέρνησης, ούτε απλά ακολουθεί με όρους γραμμικούς το πολιτικό σχέδιο του κόμματος. Όπου διαφωνούμε, θα διαφωνήσουμε, έχουμε τις δικές μας πολιτικές αποφάσεις, αλλά δεν έχει νόημα να ξεκινάμε από το πού θα διαφωνήσουμε, αλλά το πώς θα μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι για την κοινωνία και να έχουμε ένα σχέδιο το οποίο να μπορεί να λύνει τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων. Ας το εξειδικεύσουμε την προηγούμενη ερώτησή μου. Πώς βλέπεις τη σχέση της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ με το νεολαϊστικό κίνημα? Και το ρωτάω αυτό γιατί προφανώς κάποια από τα αιτήματα της νεολαίας έρχονται, αν θέλεις, σε κάποια αντιπαράθεση, σε κάποια αντίφαση με τη συμφωνία με τους πληστές που υπέγραψε η κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι το σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου είναι πως η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ έχει τις ρίζες της σε αγώνες δεκάδων χρόνων που ξεκινάνε πολλά χρόνια πριν, ήδη από το αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα, το άρθρο 16, το Δεκέμβρη, το Ελληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, μια σειρά αγώνων που πρωτοστάτησε η νέα γενιά. Άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή συγκροτούν την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν μόνο τις ρίζες τους σε αυτούς τους αγώνες, αλλά ήταν παρόντες και παρόσες σε αυτούς τους αγώνες. Εμείς δεν πρόκειται να χαρίσουμε ούτε τις αξίες μας ούτε τις παρακαταθήκες των αγώνων που έχουμε δώσει. Γι' αυτό το λόγο είναι δεδομένο πως η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ θα είναι και το επόμενο διάστημα αναπόσπαστο κομμάτι του νεολαϊστικού κινήματος, των νεολαϊστικών αγώνων. Ενός κινήματος όμως το οποίο δεν θα έχει μια σεχταριστική λογική, ενός κινήματος όμως που θα μπορεί να αναφέρεται στην πλειοψηφία των νέων ανθρώπων, να μην λειτουργεί με όρους αποκλεισμών και να μπορεί να συσπυρώνει στο εσωτερικό του
όλους εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα. Είτε αυτό αφορά το ζήτημα των εργασιακών δικαιωμάτων, είτε αυτό αφορά το ζήτημα των μορφωτικών δικαιωμάτων των ανθρώπων, είτε αυτό σχετίζεται με τον αντιφασιστικό αγώνα και το αντιφασιστικό κίνημα, είτε με τις διεκδικήσεις της LGBTQI κοινότητας, είτε αυτό αφορά συνολικά όλα τα θέματα τα οποία άπτονται της καθημερινότητας των νέων ανθρώπων. Ποιες είναι οι προτεραιότητες της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ για το αμέσως επόμενο διάστημα? Νομίζω ότι η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να βάλει μια βασική τοποθεσία με βάση και την συζήτηση που έγινε στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Ότι όταν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο και θέλεις να μπορείς να μιλάς για τα δικαιώματα και για τη ζωή των νέων ανθρώπων, θα πρέπει να μπορείς να είσαι μαζί με τους νέους ανθρώπους και να διεκδικείς τα δικαιώματά τους. Αυτό σημαίνει ότι βασικό χρέος και βασικό καθήκον της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την Ελλάδα το επόμενο διάστημα είναι να μπορέσει να συσπηρώσει εκατοντάδες χιλιάδες νέους ανθρώπους και να φτιάξει μια μαζική οργάνωση σύγχρονη νεολαίας της ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία θα έχει αναφορά σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητας των νέων ανθρώπων. Από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον αντιρατσισμό, τον αντισεξισμό, την αντιεργοδοτική λογική μέσα από τα σωματεία βάσης και μέσα από τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργασιακών των ανθρώπων, στον χώρο της εκπαίδευσης, στα σχολεία, στις γειτονιές, στις δομές αλληλεγγύης. Άρα έχουμε πάρα πολλή δουλειά να κάνουμε, είναι μια νέα μέρα για την νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Νόημα έχει για εμάς να μπορέσουμε να συσπηρώσουμε όλους εκείνους τους νέους και τις νέες, οι οποίοι στράφηκαν στην αριστερά, στράφηκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι επειδή απλά είχαν μια αριστερή παράδοση και προέρχονταν από μια αριστερή οικογένεια, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν από ανάγκη, ακριβώς επειδή τα προβλήματα είναι τέτοια εκεί έξω, ακριβώς επειδή αυτή είναι δυστυχώς η πενταετής μνημονιακή πραγματικότητα, να κοιτάξουν το ΣΥΡΙΖΑ και να αναθέσουν τις ελπίδες τους σε αυτόν. Εμείς πρέπει αυτή την ελπίδα να τη μετουσιώσουμε σε πολιτικό σχέδιο, πρέπει αυτή την ελπίδα να την κάνουμε πράξη. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν μπορέσουμε να μιλήσουμε τη γλώσσα των απλών ανθρώπων, τη γλώσσα των νέων ανθρώπων, οι οποίοι καθημερινά βιώνουν την απογοήτευση, την ιδιώτευση και την ανασφάλεια. Αυτό πρέπει να το αντιστρέψουμε και αυτός είναι και ο βασικός στόχος της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ.